Περιοδία στη Σαμοθράκη που πλήγηκε από την καταστροφική νεροποντή της 25ης Σεπτεμβρίου πραγματοποίησε τη Δευτέρα 2 Οκτώβρη κλιμάκιο του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος συναποτελούμενο από τον Γιάννη Δελή, βουλευτή και στελέχη της τοπικής οργάνωσης Εύρου, μεταξύ των οποίων και ο επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης Λαϊκής Εισπήρωση. Ο βουλευτής Α Θεσσαλονίκη συναντήθηκε με τον Δήμαρχο Σαμοθράκης και τον Διευθυντή του Κέντρου Υγείας, ενώ επισκέφθηκε την Πυροσβεστική Υπηρεσία προκειμένου να ενημερωθεί για τις μεγάλες καταστροφές που άφησε πίσω της η Θεομηνία που άλλαξε το πρόσωπο του νησιού του Εύρου. Η κατάσταση που διαπιστώθηκε είναι ικτρή, δεν μπορεί να περιγραφεί. Εντάξει, συμφωνούμε ότι το φυσικό φαινόμενο ήταν μεγάλο, αλλά αυτό που πρέπει να υποθεί είναι ότι εδώ και χρόνια δεν υπάρχουν υποδομές στο νησί και φάνηκε περίτρωνα με αυτήν την κατάσταση. Είναι ένα νησί εγκαταλειμμένο. Έργα υποδομής, εμείς θυμόμαστε κάπου εκεί στο 1983, το δρόμο και αυτόν όχι σωστά και την επέκταση του λιμανιού της Καμαριώτισσας και τίποτα άλλο. Πράγματα τα οποία θα έπρεπε να έχουν γίνει ουσιαστικά, πραγματικά και με μελέτες. Νομίζουμε λοιπόν ότι εκτός από τη συμπαράστασή μας στους δημότες της Σαμοθράκης, πρέπει να σταθούμε μαζί τους και στις μελέτες που πολύ καλά έκανε ο Δήμος και προχώρησε, αλλά και στον αγώνα για άμεση επέμβαση και κινητοποίηση χρημάτων από τους δημόσιες δαπάνες, από τον κωδικό των δημοσίων δαπανών, για έργα υποδομής και στήριξης του νησιού, όχι μόνο για να προλάβει την τουριστική περίοδο του καλοκαιριού, αλλά για όλα τα χρόνια από εδώ και πέρα. Τα μέλη του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος κάνουν λόγο για τεράστιες ευθύνες που αντικατοπτρίζονται στο μέγεθος της καταστροφής που έπληξε το νησί, αναδεικνύοντας το ρόλο του κράτους. Ο βουλευτής του κόμματος Γιάννης Δελή, σε δήλωσή του, αναφέρθηκε στο τεράστιο μέγεθος της καταστροφής, εκφράζοντας τη συμπαράσταση και την αλληλεγγύη του κόμματος στο λαό της Σαμοθράκης, στο δύσκολο αγώνα που δίνει για την αποκατάσταση των ζημιών, απευθύνοντας παράλληλα κάλεσμα στους πολίτες να μην κάθονται με σταυρωμένα χέρια, αλλά να οργανωθούν, να κινητοποιηθούν και να διεκδικήσουν τα δίκαια αιτήματά τους. Θέλει αλλαγή της θέσης του κέντρου υγείας, δεν μπορεί να είναι εκεί, όπως και του Δημαρχιακού Μεγάρου, με την έννοια ότι βρίσκονται ουσιαστικά σε κήτη ρέματος και ό,τι και να κάνουμε σε επόμενη αντίστοιχη ή ίσως και μικρότερη Θεομηνία θα έχουμε τα ίδια αποτελέσματα. Νομίζουμε ότι η κεντρική εξουσία απουσιάζει και το δεδομένο είναι όχι ότι βρέθηκαν εκεί οι υπουργοί και οι βουλευτές βρέθηκαν, αλλά αυτά που υποσχέθηκαν, όπως οι 150.000 της άμεσης στήριξης, δεν έχουν ακόμη κινητοποιηθεί. Και βέβαια αυτό που είχε ακουστεί, ότι για τους κατοίκους Σαμοθράκης οι φορολογικές δηλώσεις, η πληρωμή των δόσεων θα παραταθεί όπως και ο έμφυα, είναι μόνο μια υπόσχεση, η οποία στην πράξη δεν υπάρχει. Δεν έχει υπάρξει απόφαση, τουλάχιστον μέχρι στιγμής από ό,τι ξέρουμε εμείς. Αυτή λοιπόν είναι η μοναδική λύση, η άμεση στήριξη, και για να γίνει άμεση στήριξη στο νησί, σε ένα νησί που θέλουμε να λέμε και πιστεύουμε ότι είναι το μορφότερο, αν όχι το μορφότερο από τα μορφότερα της Ελλάδας. Το ζήτημα της αντιμετώπισης των πληγών στη Σαμοθράκη τέθηκε σε συζήτηση στα εκτός ημερησίας διατάξεως θέματα του πρόσφατου Δημοτικού Συμβουλίου της Αλεξανδρούπολης. Σε αυτή, το σύνολο των παρατάξεων τέθηκε υπέρ της ενίσχυσης των προσπαθειών στο νησί, με τον Απόστολο Φωτιάδη μεταξύ των άλλων να επισημαίνει τη στήριξη στις ενέργειες της Δημοτικής Αρχής. Εκφράζουμε τη συμπαράστασή μας στον Δήμο της Σαμοθράκης, στον Δήμαρχο και τους δημότες του νησιού για τη μεγάλη καταστροφή την οποία έχουν υποστεί. Ο Δήμος Ανδρούπολης, με τις πολύ μεγαλύτερες δυνατότητες που έχει τεχνικές και οικονομικές, είναι δίπλα ακριβώς στον Δήμο της Σαμοθράκης και έτσι πρέπει να γίνει. Θα πρέπει ο Δήμος Αλεξανδρούπολης πάντοτε στα προβλήματα του όμορφου νησιού μας, το οποίο έχει υποστεί πολύ μεγάλες ζημίες, μαζί με την συνδρομή της πολιτείας, η οποία έχει και την ευθύνη της αποκατάστασης των ζημιών, θα πρέπει να είμαστε συμπαραστάτες. Και αυτό θα το δείξουμε στην πράξη.